Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού εσύ Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Αύριο είναι η Κυριακή και μια ακόμη εκπομπή μαζί σας. Είναι ο αγιασμός της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής για το καινούριο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ο οποίος έγινε στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Βόρειο Λονδίνο, στο Wood Green, και τον τέλεσε ο Σεβασμιότητος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Χαιρετισμούς. Απίφθινος Σεβασμιότατος και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κύριος Οδυσσέας Οδυσσέος, και εγώ εκ μέρους μου καλωσόρισα τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκα στο έργο της σχολής μας, η οποία εσείως φέτος μπήκε στο 39ο έτος. Ευχαριστώ θερμά τους δασκάλους, την Επιτροπή, τους μαθητές, τους γονείς, τους φίλους προσκεκλημένους, την κοινότητα που μας φιλοξενούσε όλα αυτά τα χρόνια, την Ιερά Αρχιεπισκοπή που μας παραθέτει τους χώρους διδασκαλίας, ιδιαίτερα τον Σεβασμό του Αρχιεπίσκοπου για την αγάπη του, για την έγνοια του, για την προσφορά του προς την σχολή μας. Και ακόμη περισσότερο το Χερέλιν TV που παρουσιάζει όλες αυτές τις δραστηριότητες και το LGR και τις παροικιακές εφημερίες που προβάλλουν με πολύ αγάπη τα δρόμενα της σχολής και τις δικές μου, αν θέλετε, συναυλίες, παρουσίες, εκδηλώσεις, ό,τι κάνουμε μέσα από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Ας παρακολουθήσουμε τον αγιασμό της σχολής μας. Θα συνεχίσουμε με τους χαιρετισμούς. Θα παρακαλέσω τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου, κύριο Οδυσσέα Οδυσσέως, να δώσει τον πρώτο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αθανάσιε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κλαβδιοπόλεως Ιάκωβε, φίλε Πρόεδρε της Κοινότητας των Αγίων 12 Αποστόλων και προστάτη της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, φίλες επικεφαλής των εκπαιδευτικών αποστολών στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρία Λουή και κυρία Χατζηγιάννη, φίλε Πρόεδρε των Ελληνοορθόδοξων Κοινοτήτων, κύριε Μιχαλίδη, σεβαστό Ιεραδείο, φίλε Πάτερ Παλιούρα, φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη μου χαρά να απευθύνω και φέτος χαιρετισμό για ακόμα μια φορά στον αγιασμό της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Σήμερα με την εμπειρία και τις προκλήσεις του περασμένου έτους, αναγνωρίζω ακόμη περισσότερο τη σημασία της Βυζαντινής Μουσικής. Όχι μόνο ως αναπόσπαστο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, αλλά και ως πυλώνα που ενώνει την Κυπριακή και Ελληνική παροικία, καθώς και όλους τους ομόθρησκους που βρίσκουν πνευματική παροικία στους ναούς μας. Η Βυζαντινή Μουσική κατέχει ένα μοναδικό ρόλο στην ιστορία της Ορθοδοξίας, και χάρη στην αγάπη και την αφοσίωση των άξιων δασκάλων, όπως ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παγιούρας, συνεχίζει να διαφυλάσσει και να μεταδίδει αυτή την πολύτιμη παράδοση. Πρόκειται για ένα ζωντανό στοιχείο της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς, το οποίο εξακολουθεί να εμπνέει, να καλλιεργεί το πνεύμα και να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του ανθρώπου και του θείου. Η Βυζαντινή Μουσική έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας του Ηνωμένου Βασίλειου. Μέσα από τη διδασκαλία της, οι κοινότητες μας ανανεώνουν τους πνευματικούς δεσμούς τους και ενισχύουν την αίσθηση του ανήκει σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η αρμονία των φωνών μέσα από τη μουσική αυτή συνδέει τους πιστούς και εναρμονίζει ταυτόχρονα τις καρδιές όλων των Ορθόδοξων Χριστιανών. Ευχαριστούμε λοιπόν τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα,
για την απόραστη προσφορά του στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, καθώς και τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Νικήτα για τη σταθερή και γενναιόδορη στήριξή του, όπως και τα μέλη της Επιτροπής της Σχολής για όσα πράττουν. Το έργο αυτό είναι ανεκτήμητο, διότι ενισχύει τον πολιτιστικό και πνευματικό πλούτο της κοινότητάς μας. Είμαι βέβαιος πως και φέτος η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής θα συνεχίσει να βρίσκει όλο και περισσότερη επίτηση, αλλά και να προσφέρει αυτοδότευτα τις υπηρεσίες της στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Σας εύχομαι λοιπόν καλή αρχή και παραγωγικό έργο για την νέα χρονιά και ο Θεός να σας καθοδηγεί ώστε τις αρμονίες σας να ενισχύουν τις προσευχές και τις ψυχές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Τσέους, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο ιδιαίτερα, ακούραστα μας παρακολουθεί και μας ενισχύει. Σεβασμιότατο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε διάφορα χαρίσματα και μεταξύ αυτών είναι η φωνή. Είναι εκείνο το τέλειο όργανο της μουσικής, η φωνή της ανθρωπότητας και των ανδρών και των γυναικών. Και έτσι εμείς με την φωνή δοξάζουμε το όνομα του Θεού, ως διαβάζουμε κι εμείς εις τους ψαλμούς, αλλά βεβαίως και με την παράδοση την δική μας. Έχουμε όχι μόνο τους ύμνους και τα τροπάρια, αλλά και την λαϊκή μουσική. Και με την βυζαντινή μουσική, μάλιστα, ο Θεός έδωσε αυτή την χάρη εις το πλάσμα. Στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν αρκετοί υμνοδοί και ενογράφοι. Εκείνοι είναι που μας διδάσκουν την θεολογία της Εκκλησίας μας με τα τροπάρια, με τους ύμνους και τα σοφά λόγια. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν γνωρίζουν ούτε τους ύμνους ούτε τους υμνογράφους. Ομιλούμε για τον Ρωμανό τον Μελωδό, τον Άγιον Γερμανό, τον Άγιον Κοσμά και προχθές 7 του μηνός εορτάσαμε την εορτή της Αγίας Κασιανής, οι οποίοι ήταν και εκείνοι μελωδός και υπνογράφος. Δεν έγραψε μόνο το τροπάριο της Κασιανής στο γνωστό, έγραψε και από τους υπνούς που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Έγραψε εκείνο το θαυμάσιο ενδοξαστικό που ακούμε τις παραμονές των Χριστουγέννων. Γυναίκες και άντρες, με θεία φώτιση και πνεύμα σωστό, να μας διδάξουν όχι μόνο την θεολογία, αλλά πώς πρέπει να ζήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Ο Θεός επρίκησε την Εκκλησία με τέτοιους ανθρώπους και μία γενεά εις την άλλη εμείς κρατάμε και συνεχίζουμε αυτή την παράδοση. Απόψε ο πατήρ Ιωσήφ, ο καλός και ταπεινός, είχε ολόκληρο κατάλογο να εκφράζει ευγνωμοσύνη και ευχαριστήρια λόγια. Αλλά εμείς χρεωστάμε αυτά εις εκείνο. Για τον τόπο του, για τον ιδρώτα του, θα έλεγε για την υπομονή του, για την προσφορά του, την συνεργασία και αυτά που προσφέρει εις την κοινότητα, εις την παροικία, εις την εκκλησία και στους ανθρώπους. Είναι και βεβαίως οι συνεργάτες, οι ιεροψάτες, οι διδάσκαλοι, άντρες και γυναίκες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα όταν πάω στην εκκλησία και στο αριστερό ψαθήν είναι μία γυναίκα.
με τη φωνή της ξέρουν τους ύμνους μελωδικώς. Γιατί ο Θεός θέλει να ακούσει από κάθε άνθρωπο τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Εκ μέρους όλων σας, ευγνωμονώ τον Πατέρα Ιωσήφ και τον ευχαριστώ για τα τόσα που πρόσφερε. Και όχι μόνο που πρόσφερε, προσφέρει και θα συνεχίσει τον αγώνα να βοηθά την Εκκλησία και την Αρχιεπισκοπή. Ναι, μεν κουράζεται, αλλά ποιος δεν κουράζεται. Ναι, μεν έχει πονοκέφαλο και προβλήματα, αλλά ποιος δεν έχει. Αλλά προσφέρει ό,τι μπορεί και το καλύτερο και τον ευγνωμονώ για όλα αυτά και όλους που συνεργάζονται μαζί σας, Πατέρα Ιωσήφ. To be a student of Byzantine music is not easy. We look at the script and it looks like worms somehow on a page, and we're not sure what we're reading. But it's what we have received in the tradition of the Church, especially from individuals like St. John of Damascus, who put in place not only the eight tones and the style of music, but those who worked with him and who came after him to continue this sacred tradition of music for the Church. You see, in the Church, through music, we try to educate the people. How many tones are there according to the Byzantine scale? You're right, Father Victor, I can read your lips, and you said eight. And that is because eight is the number of perfection. It is the day into the new kingdom. God completed the old world in 7 days. And on the eighth day, the day of the resurrection, the day of light, the day of truth, the doors to paradise once again open. And the Church teaches us these things, even through music, which we've inherited. I thank Father Joseph for his efforts. And I thank those who worked with him to preserve what we have received one generation the next. It's not easy. It takes patience. It takes time. It takes your prayers, your support, and of course, not only your time, your talents, but also your treasures. That means the financial support as well. We all do and give what we can because we believe in certain things. Η Εκκλησία εμπιστεύεται σε εμάς την παράδοση. Η δική μας η παράδοση είναι της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αυτό που λάβαμε όχι μόνο από τους ιεροψάτες, τους υμνοδούς, τους κληρικούς, αλλά από το Βυζάντιο. Και πρέπει εμείς να τα κρατήσουμε και να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Και αυτό το κάνουμε βεβαίως όχι μόνο με τις ακολουθίες, αλλά και με τη μουσική και ειδικά με τη σχολή της Βυζαντινής μουσικής. Όλοι δεν έχουν καλή φωνή, αλλά ο καθένας προσπαθεί το καλύτερο. Αν πάει κανείς κάπου μακριά στην διασπορά, το παιδί δεν ξέρει ούτε να διαβάσει, ούτε να γράψει, αλλά μερικές μελωδίες της Εκκλησίας, σαν το χορό και το τραγούδι, τα γνωρίζουν αυτά. Και αυτά είναι στη ψυχή. Είναι στη ψυχή της παροικίας μας. Η μουσική, ο χορός. Και προσπαθούμε κι εμείς να προσφέρουμε όχι μόνο βυζαντινή μουσική. Δεν ξέρω πώς ήρθατε στην εκδήλωση που είχαμε με τα δύο παλικάρια με τα βιολιά. Κάτι διαφορετικό. Ήταν συνεργασία. Τα προγράμματα του
των Χριστουγέννων με τα κάλαντα και άλλα είναι συνεργασία. Αλλά είναι τα προγράμματα και όλα αυτά της αρχίας του λαού μας. Και εύχομαι θα τα υποστηρίξετε, θα τα ενισχύσετε και δεν θα μας αφήσετε να είμαστε μόνοι μας σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Sometimes we don't know when to stop. And I think the time has come for me to stop my speaking. But I have to go between language, Greek, Ελληνικά, Αγγλικά, να ικανοποιήσουμε όλους. Because the church is for all people. And the church has open arms. And we welcome everyone into the church. So join with us in a sort of dance, if you would. And let us dance into the future. Let us go forward, united and together, όλοι μαζί. Να ψάλλουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να συνεχίσουμε την παράδοση, την ιερά που λάβαμε κι εμείς από τον παππού, από τη γιαγιά, από τους γονείς και από την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι που κρατάει τον λαό του Θεού. Και εύχομαι η Εκκλησία να μας κρατήσει ενωμένοι, αγαπημένοι και μαζί να συνεχίσουμε με τον Πατέρα Ιωσήφ, τους αδελφούς επισκόπους και ιερείς και διακόνους, το έργο του Θεού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και αυτά που σας τάξαμε, οι επισκόποι θα τα λάβετε. Εύχομαι τόσο νούμερο. Να μην σας ευχαριστήσω. Πάτερ, καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε λοιπόν ο αγιασμός, ακόμα μια χρονιά για την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, έχετε αποκτήσει και το ιδιόκτητο οίκημα. Πέστε μας λίγα λόγια για αυτή την πλευρά του ιδιόκτητου οίκηματος. Είναι αρκετός χώρος, φαντάζομαι, που να χωρέσουν οι τάξεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ και σένα και για το ραδιόφωνο, αλλά περισσότερο απόψε για την τηλεόραση, μιας και ο φίλος μας, ο αγαπητός μας συνεργάτης Γιώργος διακόπτει ακόμα, κάνει τις διακοπές για όλους μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την αγάπη και υποστήριξη. Τελειώσαμε τον αγιασμό και ξεκινάμε από αύριο τα μαθήματα. Όπως ανέφερα και εγώ στην ομιλία και προανέφερες, έχουμε ιδιόκτητους χώρους από πέρυσι. Η Ιερά μας Αρχιεπισκόπη μας έχει διαθέσει ένα διαμέρισμα, έχει τρεις τάξεις και το γραφείο μου. Οπότε τα μαθήματα γίνονται σε αυτόν τον χώρο. Είναι σε διπλανό χώρο εδώ στην κοινότητα της Παναγίας στο Good Green, επί της Trinity, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Και έτσι η σχολή ανοίγει σε εμάς. Είναι ελεύθερος χώρος για να διδάσκουμε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Κυρίως βέβαια αυτά τα μαθήματα γίνονται βραδινές ώρες από τις 5 μέχρι τις 9. 5 μέχρι 9 και καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και φυσικά στα παραρτήματα και Παρασκευή και Σάββατο ανάλογα με τη δυνατότητα της κάθε κοινότητας ή των δασκάλων που διδάσκουν εκεί. Ναι. Ωραία. Αν αυτοί που μας βλέπουν τώρα, που θα μας ζουν, ενδιαφέρονται να ενταχθούν, τι πρέπει να κάνουν? Χρειάζονται κάποια, απαιτείται κάποια, ας πούμε, τέλος πάντων, εκπαίδευση? Θα προηγηθεί κάποια εκπαίδευση? Την εκπαίδευση θα τη δώσουμε εμείς. Ξεκινά κανείς από αρχάριος. Okay. Καλή θέληση χρειάζεται, να θέλει να μάθει τη μουσική μας και φυσικά να έρθει σε κάποιους από τους χώρους της σχολής, είτε εδώ στο Wood Green, είτε στα κατατόπους παραρτήματα. Αλλά καλό θα είναι να επικοινωνήσει κανείς με την σχολή μας για να πάρει αυτές τις πληροφορίες. Και από φέτος βέβαια λειτουργεί και ένα πρόγραμμα διαδικτυακό. Μπορεί ο καθένας να μάθει από το σπίτι του, στο δικό του χρόνο. Αλλά και αυτό πρέπει να επικοινωνήσει πάλι με στη σχολή, με εμένα προσωπικά, για να δούμε πώς ακριβώς θα το παρακολουθήσει. Θέλει να δώσετε ένα τηλέφωνο, είναι με email, πώς μπορείτε να τηλεφωνήσετε? Η σχολή έχει και τη δική της σελίδα, είναι The School of Byzantine Music και το πρόγραμμα αυτό το καινούριο λέγεται Βυζαντινός Ψαλμοδός, byzantinepsalmist.com. Κανείς μπορεί να τα βρει εύκολα φέτος ή γύρω από το όνομά μου. Ή να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο από τη σχολή ή να περάσει από τη σχολή και θα καθοδηγηθεί. Ναι. Ωραία. Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ή ακόμα ζητείτε
ψάχνετε και άλλους ενδιαφερόμενους προς το παρόν. Φυσικά ξεκινάμε και με καινούργιες τάξεις. Οι αρχάροι αυτοί που θα ξεκινήσουν φέτος, είτε είναι μικρά παιδιά, είτε μεγάλοι άνδρες, γυναίκες, θα ξεκινήσουν από την αρχή. Συνεχίζουν όμως οι άλλες τάξεις. Ήδη πέρυσι δώσαν 77 άτομα εξετάσεις, οπότε αυτοί θα συνεχίσουν, θα έχουν προβιβαστεί και θα πάνε στις μεγαλύτερες τάξεις. Από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία. Τριών μέχρι 93. Ο τριών είναι λίγο μικρά. Πιστεύω 8-10 χρονών να καταλαβαίνει το παιδάκι και να μιλάει έτσι κάπως καλά. Ναι. Και ηλικία οριακή δεν υπάρχει. Έχετε και ξένους που δεν μιλούν τη γλώσσα. Γίνονται ξεχωριστά τα μαθήματα για αυτούς ή... Όχι, γιατί τα μαθήματα είναι στην ελληνική. Δηλαδή οι ύμνοι που ψάλλουμε είναι στα ελληνικά. Γίνονται όμως οι παραδόσεις ελληνικά-αγγλικά ή και σε άλλες γλώσσες, αν γνωρίζει ο δάσκαλος, γιατί υπάρχουν όχι μόνο αγγλόφωνοι, γιατί αγγλόφωνα μπορεί να είναι και τα δικά μας τα παιδιά της παροικίας, υπάρχουν μαθητές από άλλες χώρες, από το Χονγκ Κονγκ, από τη Σερβία, από την Βουδαπέστη, από την Ισπανία και από εδώ, από την Αγγλία, αρκετοί μαθητές και πολύ περισσότερο στα παραρτήματα που έχουμε εκτός Λονδίνου. Μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν μισό-μισός ο αριθμός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ και όπως λέμε κάθε χρόνο, σε περιμένουμε στις τάξεις. Θα το ξαναπούμε. Θα ενταχθώ αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πάτε. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Παρουσιάσαμε τον αγιασμό της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Ο αγιασμός έγινε στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Wood Green. Καλεσμένη από τις εκπαιδευτικές αποστολές η κυρία Λοίκη Ισμήνη Χατζηγιάννη. Επίσης, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου, κύριος Οδυσσέας Οδυσσέως, ο οποίος χαιρέτησε με δική του ομιλία, και φυσικά ο Σεβασμιότατος μας, Αρχιεπίσκοπος Θεατρίων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Νικήτας, ο οποίος και τα έλεγε στον αγιασμό, αλλά και αναφέρθηκε στο έργο της σχολής. Από μένα τον πατέρα Σιφ, καλό σας βράδυ, χάρη του Κύριου Μεταπάντων ημών, και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Το θάλαντο σήγησε πια, μα εσύ δεν κινήθηκες. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο, όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου.